Εύκολη σχετικά νίκη του Δημοκρατίου επί της Ολυμπιάδας Αλεξανδρούπολης στο Ξένο Εστίο Κομωτίνης με σκορ 59-46 μέχρι 29-27 σε ένα παιχνίδι που το Δημοκρατίο έπαιξε πιο ψυχωμένο στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής στο Ανατολικό Μήλο της Κασαμάθ. Ξέφυγε, αν και ήταν ντέρμπι μέχρι το 25 το παιχνίδι, ξέφυγε μέχρι και 22 πόντους στο 36 για να νικήσει τελικά εύκολα την ομάδα της Αλεξανδρούπολης. Η διακοιμάση σε αυτό το παιχνίδι ξεκίνησε με ένα 10-0 στο 4 η ομάδα του Δημοκρατίου, πέρασε μπροστά στο 12-13-15 η ομάδα της Ολυμπιάδας Αλεξανδρούπολης. Στη συνέχεια είχαμε 3 ισοπαλίες. Σε αυτό το διάστημα μέχρι το πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι πήγαινε σχεδόν πόντο-πόντο, έληξε με 2 πόντους τη διαφορά. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Δημοκρατίου άρχισε να ξεφεύγει μετά το 25, εξέφυγε μέχρι και 51-34-17 πόντους στο 29-30, ενώ η μεγαλύτερη διαφορά ήταν 59-37 στο 36 για να λήξει το παιχνίδι, αφού χαλάρωσε στην επίθεση και με την δεύτερη πεντάδα, θα λέγαμε, η ομάδα του Δημοκρατίου, για να ανοίξει το παιχνίδι με 13 πόντους διαφορά. Ένα Δημοκρατίο που κατέβηκε να αγωνιστεί λόγω τραυματισμού με 9 παίκτες. Τα δεκάλεπτα 12-10, 29-27 ημίχρονο, 51-37 και 59-46 το τελικό αποτέλεσμα. Διατίθευσαν ο κ. Μπαβέρας και η κυρία Τσαχυρίδη. Οι συνθέσεις για το Δημοκρίτιο: Σαριμπαλίδης 11 με 2 τρίποντα, Βιερινός 2, Σκουτέλης 13 με 3 τρίποντα, Σταύρου 2, Μπελεγράτης 6 με 2 τρίποντα, Κώστας 3, Πολυζωίδης 13, Αποστολάκης συμμετοχή και Μυρκογιαννάκης 9 πόντους. Για την Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης Χαλκιάς 2, Βεζιτζής και Λιαλιάρης συμμετοχή, Γιαβρίδης 15 με 4 τρίποντα, Δρούμπαλης 4, Δαβουδάνης 8 με 1 τρίποντο, Βλούνταρτσικ 4, Τσιφλίκοβου 3 με 1 τρίποντο, Φιδανίδης συμμετοχή, Μπόλιος 4, Γιαμάς 4 και Σονοβίδης 2 πόντους. Δείτε τι είπε μετά το τέλος του αγώνα ο αρχηγός ομάδας του Δημοκρατίου Παναγιώτης Κώστας. Ήταν όντως, όπως είπατε, ένα ντέρμπι. Στην αρχή ήμασταν κοντά στο σκορ, μετά καταφέραμε και αυξήσαμε τη διαφορά. Η Ολυμπιάδα μπήκε δυνατά, αλλά νομίζω εμείς φάνηκε ότι ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι και στην άμυνα και στην επίθεση. Και καταφέραμε να χτίσουμε μια σχετικά μεγάλη διαφορά. Η συνέχεια είναι δύσκολη. Ακολουθεί ένα μεγάλο ντέρμπι με την ΑΕΚ από την Ίση, τοπικό ντέρμπι. Θα κάνουμε σκληρές προπονήσεις όλη τη βδομάδα και νομίζω θα παρουσιαστούμε ακόμα πιο δυνατοί στο επόμενο ντέρμπι. Ναι. Ναι, ήταν με 9 παίχτες λόγω τραυματισμών. Εντάξει, αυτό δεν είναι κάποια δικαιολογία. Εμείς, όσα άτομα κι αν είμαστε, θα δίνουμε τα πάντα μέσα στο παρκέ. Ελπίζω στον επόμενο αγώνα να είμαστε περισσότερα άτομα και να καταφέρουμε να παίξουμε ακόμα πιο δυνατά.